Ο Δόκτωρ Αναστάσιος Βικρής από την Advanced Hair Clinics μας δίνει πληροφορίες για τη μεταμόσχευση των μαλλιών. Κύριε Βικρή, όλο ένα περισσότεροι νέοι και νέες σήμερα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αρρέωσης μαλλιών. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα αίτια γι' αυτό? Τα αίτια στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κληρονομικά. Είναι δηλαδή στο DNA μας. Υπάρχουν γονίδια για τη λεγόμενη ανδρογενετική αλοπαικία, κοινώς την ανδρική φαλάκρα, όπως τη λέει ο κόσμος. Αυτά αφορούν ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου το 70% και περισσότερο των ανδρών και πάνω από το 50% των γυναικών. Άρα τα κύρια αίτια είναι κληρονομικά. Πάνω εκεί βέβαια θα έρθει και θα πατήσει το άγχος του σύγχρονου τρόπου ζωής, η κακή διατροφή, η μόλυνση του περιβάλλοντος, πολύ διαφορετικοί παράγοντες. Υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε αν ένας άντρας ή μια γυναίκα έχει προδιάθεση να εμφανίσει αλοπαικία στο μέλλον? Σήμερα υπάρχει τρόπος με έλεγχο αυτού καθ' αυτού του γενετικού μας υλικού, DNA test, με μικρή ποσότητα αίματος, που μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια σε συνεργασία με το γενετικό εργαστήριο, εάν υπάρχει προδιάθεση για ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία και σε τι βαθμό, δηλαδή ποιες είναι οι πιθανότητες να εμφανιστεί πρώιμα, να πάρει μεγάλη έκταση κλπ. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην κλινική Advanced Hair Clinics όταν ένας ενδιαφερόμενος σας επισκεφτεί να τον βοηθήσετε με την αρρέωση μαλλιών? Το πρώτο είναι να γίνει μια σωστή διάγνωση, να ληφθεί το ιστορικό, το κληρονομικό της οικογένειας δηλαδή, να δούμε αν υπάρχουν προδιαθεστικοί παράγοντες, που συνήθως βρίσκεται ότι υπάρχει ιστορικό ανδρογενετικής αλοπαικίας στην οικογένεια, και αν υπάρχουν συνυπάρχουσες παθήσεις οι οποίες επιδεινώνουν το πρόβλημα. Όπως κυρίως στις γυναίκες μπορεί να υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που συμβαδίζουν και μας κάνουν ακόμη το πρόβλημα της τριχόπτωσης ακόμη μεγαλύτερο. Σε περιπτώσεις αρχόμενης τριχόπτωσης, τι θεραπευτικές επιλογές υπάρχουν για την αντιμετώπιση της? Όταν έχουμε αρχόμενη τριχόπτωση, θα πάμε καταρχάς σε μη χειρουργικές θεραπείες. Συντηρητική αγωγή για να κρατήσουμε τα υπάρχοντα μαλλιά και, αν είναι εφικτό, να αναστρέψουμε κιόλας την τριχόπτωση σε κάποιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε τοπικές φαρμακευτικές ουσίες. Οι εγκεκριμένες που χρησιμοποιούνται ευρέως όλο τον κόσμο είναι η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη. Και οι πιο σύγχρονες θεραπείες που βασίζονται στις επουλωτικές δυνάμεις του ιδίου του οργανισμού, που έχουν να κάνουν με το PRP, δηλαδή το πλάσμα του αίματος και τους αυξητικούς παράγοντες, αλλά και τα βλαστοκύτταρα τα οποία εδράζονται στον άνθρωπο κυρίως στο λιπόδιστο, άρα με μεταφορά λίπους. Αυτές είναι οι πιο σύγχρονες θεραπείες που έχουμε στη φαρέτρα μας για την πρώιμη αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος βρίσκεται στα πρώτα στάδια τριχόπτωσης, μπορεί να την αντιμετωπίσει με τη θεραπεία PRP? Το PRP είναι μια σύγχρονη θεραπεία, εφαρμόζεται σε πολλούς κλάδους της ιατρικής, όχι μόνο της αισθητικής ιατρικής, σε όλο το φάσμα που χρειάζεται να βοηθήσουμε την επούλωση και να βοηθήσουμε τον ίδιο τον οργανισμό να λύσει τα προβλήματά του. Άρα και στην τριχόπτωση το χρησιμοποιούμε ευρέως, έχει αποδειχθεί ευεργετικό και είναι ένα από τα όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας για να αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση, όχι μόνο σε αρχόμενο στάδιο, επικουρικά και μετά από μεταμόσχευση μαλλιών ή ακόμη και σε περιπτώσεις που θέλουμε να συντηρήσουμε τα υπάρχοντα μαλλιά μαζί με τα μεταμοσχευμένα. Γιατρέ, πείτε μας λίγα λόγια για την θεραπεία αυτή, ποια είναι η διαδικασία? Ουσιαστικά λαμβάνεται αίμα από τον ίδιο τον ασθενή, φυγοκεντρείται, απομονώνεται το πλάσμα και τα αιμοπετάλια που είναι πλούσια σε αυξητικούς παράγοντες, που βοηθάνε δηλαδή την ανάπτυξη νέων κυττάρων, και εν συνεχεία το διήθημα αυτό ενίεται, εφαρμόζεται στην περιοχή στόχο, που εν προκειμένου είναι η περιοχή του τριχωτού που χάνουμε μαλλιά. Πόσες συνεδρίες απαιτούνται? Η θεραπεία, σαν πρωτόκολλο, όπως την εφαρμόζουμε και με βάση τα διεθνή πρότυπα, θα ξεκινήσει με εφαρμογή θεραπείας στην κλινική, επανάληψη σε μηνιαία διαστήματα για 4 μήνες και εν συνεχεία μία επαναληπτική θεραπεία ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο. Κύριε Βικρή, σε περιπτώσεις εκτεταμένης απώλειας των μαλλιών, η λύση είναι η μεταμόσχευση? Η μεταμόσχευση μαλλιών ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου το πρόβλημα της αρρέωσης πλέον έχει λάβει συγκεκριμένες διαστάσεις και είναι ορατό. Υπάρχει δηλαδή εμφανής αρρέωση. Εκεί πέρα, σε συνεννόηση πάντα με τον ασθενή, θα εφαρμόσουμε ένα πρωτόκολλο θεραπευτικό που στοχεύει και από τις δύο πλευρές. Από τη μία, με τη συντηρητική μας αγωγή να εμποδίσουμε το να πέσουν περισσότερα μαλλιά, άρα να επεκταθεί το πρόβλημά μας, και από την άλλη να καλύψουμε τα ορατά κενά πλέον με το μόνο τρόπο που έχουμε στη διάθεσή μας. Να μεταφέρουμε τριχοθυλάκια από την υγιή περιοχή της μόνιμης τριχοφυΐας, που είναι το πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής
και τα πλάγια, σπανιότερα και άλλες περιοχές, το πρόσωπο, το σώμα, στην περιοχή που χάνουμε μαλλιά, εκεί που έχουμε την αραίωση. Πώς εφαρμόζεται η μεταμόσχευση μαλλιών? Η μεταμόσχευση μαλλιών εφαρμόζεται με την τεχνική FUE, όπου συνίσταται στη μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων από περιοχές σταθερής τριχοφίας στην περιοχή στόχου, εκεί που χάνουμε τα μαλλιά. Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε αρχίζει και γίνεται ορατό το αποτέλεσμα και αν είναι μόνιμο. Το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι μόνιμο, γιατί μεταμοσχεύουμε δικά μας μαλλιά από εκεί που δεν χάνονται ούτε σε μεγάλη ηλικία. Υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζουμε ταυτόχρονα και συντηρητική φαρμακευτική αγωγή για να κρατήσουμε τα υπάρχοντα μαλλιά. Από εκεί και πέρα, η μεταμόσχευση μαλλιών θα αρχίσει να δείχνει τα πρώτα αποτελέσματα μετά από ένα δίμηνο με τρίμηνο από τη θεραπεία. Οριστικά όμως το τελικό αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι έρχεται περίπου στους 10 με 12 μήνες μετά το χειρουργείο. Οι ασθενείς άνδρες και γυναίκες, οποιασδήποτε ηλικίας, που πάσχουν από τριχόπτωση και έχουν πλέον ορατό πρόβλημα και τους απασχολεί, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 15 κέντρα της Advanced Hair Clinics στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ενώ η παρουσία μας δεν εξαντλείται σε αυτό, έχουμε διεθνή παρουσία με γραφεία αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Κοπενχάγη, στην Κωνσταρίκα, στην Κεντρική Αμερική και γενικά δεχόμαστε ασθενείς από όλο τον κόσμο για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της τριχόπτωσης.